Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Το Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου. Είμαστε στο γήπεδο της Χρυσούπολης και στην προπόνηση της Κηπούπολης. Η Κηπούπολη έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για την καινούρια αγωνιστική χρονιά. Φίλοι και φίλες στο Άμπολα Sport, είμαστε στο γήπεδο της Χρυσούπολης και στην προπόνηση της Κηπούπολης. Κάνουν από εδώ πάρτι. Παίχτε και ανάποδα, έτσι. Βιάζεσαι ρε, περίμενε ρε να κάνει. Βιάζεσαι. Τώρα ξεκινά. Δύο μέχρι σιγά σιγά, άμα δεν πηγαίνεις. Άμα γεια σου. Έρχομαι εδώ, στο βήματα, μπροστά και εδώ, δύο μέσα, δύο έξω, εδώ, κάνω όλη τη σκάλα, πατάω. Την πατάς, έρχεσαι πέρα, έρχεσαι εδώ, πάει εκεί αυτό. Μόλις έρχομαι εδώ, κάνω πάσα, να το δούνε, κάνω ένα πάρσιμο, παίζω μια πάτα, έτσι,
έρχεσαι εσύ εδώ, την αφήνει ο Γιώργος, ετοιμάζεσαι, ρολόι. Γιώργο, πάρε άμα. Έτοιμοι, όλοι ξέρουμε. Γίνεται προετοιμασία. Δίνω εγώ,
Να κόουτσα, πιούμε λίγο νερό. Γιώργο. Εδώ πάμε. Πάμε. Εδώ δεν θα κάνεις πλάγια. Όχι πλάγια. Έλα παιδιά, έλα. Μαζί μας ο προπονητής της Κηπούπολης, ο κύριος Μανώλης Παπαδόπουλος, coach. Καλησπέρα, καλή αγωνιστική χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους, και τους ποδοσφαιριστές και τους παράγοντες. Να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να ολοκληρωθεί κανονικά, coach. Όλη με αυτή την ευχή ξεκινάμε. Ό,τι με λιγενέστε θα δούμε. Εμείς θα κοιτάξουμε όσο γίνεται να είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα, το οποίο βλέπετε δύσκολο, ακόμα πιο δύσκολο από πέρσι. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο μπορούμε καλύτεροι. Για μία ακόμη χρονιά, coach, στην Κηπούπολη, ποιος θα είναι ο στόχος της ομάδας στην καινούρια σεζόν? Πάλι περίπου όπως πέρσι, να είμαστε γρήγορα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, σωμένοι. Και από εκεί και πέρα, ό,τι θέλει καλύτερο να έρθει. Βασική προϋπόθεση είναι να μπορέσουν τα παιδιά να ευχαριστηθούν, να ακολουθήσουν οι νέοι που έρχονται από την ομάδα από κάτω, να βοηθήσουν τη μεγάλη ομάδα και να ενσωματωθούν σιγά σιγά, για να έχουμε όσο μπορούμε μια διάρκεια χρόνων στην κατηγορία με τα παιδιά τα δικά μας. Αυτό βλέπω, ότι εμπιστεύεστε τα νέα παιδιά της προωθήθηκαν 10 παιδιά από την Ακαδημία. Δεν γίνεται αλλιώς. Στις κατηγορίες αυτές δεν γίνεται αλλιώς. Ελάτε λίγο εδώ. Είναι φυσικό επακόλουθο τα παιδιά να κοιτάμε να τα προωθούμε, διότι το να χαλάς λεφτά όλο δεξιά και αριστερά σε ομάδες οι οποίες τα έσοδα τους είναι λίγα και δύσκολα, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό και πρέπει να τα εμπιστεύεσαι τα παιδιά. Και νομίζω ότι με την σωστή καθοδήγηση όλοι σε αυτό πρέπει να βασιστούν, όλες οι ομάδες. Το ρόστερ έχει κλείσει, coach, ή Είμαστε εντάξει. Είσαι ευχαριστημένος δηλαδή από το... Βεβαίως. Και με τα παιδιά τα οποία δείχνουν ότι έχουν και... Διότι εκτός από τα νέα παιδιά υπάρχουν και οι έμπειροι παίκτες. Είναι φυσικό αυτό. Δεν μπορείς μόνο με νέους. Θα πρέπει να βασιστείς και σε κάποια παιδιά τα οποία θα καθοδηγούν τους νέους, τουλάχιστον στην αρχή. Αυτό κάνουμε και κοιτάμε να πάμε όσο γίνεται καλύτερα. Για πρώτη φορά 4 όμιλοι στην Α κατηγορία. Γι' αυτό και το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο, γιατί είναι λίγες οι αγωνιστικές. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθείς από πάνω κάτω με ένα κακό αποτέλεσμα, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πάντα έτοιμοι. Οι προπονήσεις θα είναι καθημερινές? Βεβαίως. Μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή σας? Εντάξει, πάντα υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν τις διακοπές στο τέτοιο καιρό. Αλλά νομίζω ότι θα είμαστε καλό. Πρώτο φιλικό, coach? Είναι στις 28-29, οπότε είναι Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος. Με την ελπίδα για τον Άριο. Ωραία. Τι μπορεί να υποσχεθεί ο Μανώλης Παπαδόπουλος εν ώψη της καινούργιας αγωνιστικής χρονιάς? Δεν υποσχόμαστε τίποτα, σκληρή δουλειά και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Όλα θα πάνε καλά, αρκεί να έχουμε το μυαλό μας σε αυτό το οποίο κάνουμε και να το αγαπάμε. Η συνεργασία σας με τη διοίκηση? Μια χαρά, όλα καλά. Και μακάρι να υπάρχουν και φύλαθλοι, έτσι, και μακάρι, να έρθουν βέβαια οι φύλαθλοι να στηρίξουν. Ήταν κάτι το οποίο μας έλειψε πέρσι, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει ότι η Κηπούπολη έχει φύλαθλοι. Και βέβαια και σε όλες τις ομάδες, έτσι, όχι μόνο σε εμάς. Η έδρα μας είναι κάτι το οποίο όλοι προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν. Έτσι και εμείς. Ωραία. Κλείνοντας, το δικό σου μήνυμα, τη δική σου ευχή, coach, εν ώψη της καινούργιας σεζόν. Επειδή δεν ξέρουμε τι γίνεται με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να τελειώσει με ηρεμία, με νυφαλιότητα, ξέρω εγώ, και όσο γίνεται με καλύτερο ποδόσφαιρο και για τα παιδιά, και να το ευχαριστηθούν και το καλύτερο για την ομάδα μας. Coach, τι κρατάς από το φετινό μέχρι τη διακοπή πρωτάθλημα, από τη φετινή σεζόν? Για μας ήταν μια, κατά κάποιο τρόπο, προσαρμογή σε κάποια πράγματα τα οποία θέλω εγώ να περάσω στην ομάδα. Και έχουμε ακόμα δρόμο, έχει δουλειά. Γενικά το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο άθλημα και πρέπει ποτέ να μην χαλαρώνεις. Πρέπει να πάντα να κοιτάς να βελτιώνεσαι και αυτό θα συνεχιστεί και θα της. Ελπίζω γρήγορα να καταλάβουμε τι μας
συμβαίνει και να είμαστε γρήγορα εδώ. Κάθε επιτυχία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Έτσι. Κότς, ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Άστο!